Πάμε να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, στον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι από τις Σέρρες. Πώς Γεια είστε? Σας. Καλό μεσημέρι. Σας δεν ξέρω αν. Σας δίνετε την ευκαιρία και για αυτό το σημαντικό σηματάκι που φοράτε στο πέτο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ. Είναι το σημαντικό σηματάκι. Είναι μια καρδιά ουσιαστικά, έτσι. Είναι μια καρδιά που χτυπούσε πριν από 28 χρόνια. Μπορεί να σταμάσει να χτυπάει αυτή η καρδούλα γιατί έφυγε από τη ζωή, γιατί είχε πρόβλημα σοβαρό. Ναι. Και δεν ήταν από ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για τον μικρό Ανδρέα. Ακριβώς. Ο Ανδρέας λοιπόν κατάφερε και έκανε ένα θαύμα. Και μετά, όπως λέω εγώ τώρα, έγινε ένα δεύτερο θαύμα. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό το θαύμα? Είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Με το καλό στοιχείο που έχει αυτή η χώρα μας, στην οποία καταλιόμαστε, βρίζουμε τους ανθρώπους, λέμε ότι είναι όλοι έτσι, οι γιατροί είναι έτσι, οι αστυνομικοί είναι έτσι, και έχουμε καταφέρει να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Έρχομαι λοιπόν να σας πω σήμερα, μετά από 28 χρόνια λειτουργίας, ότι αν δεν ήταν όλοι αυτοί, που μπορεί να είναι μονάδες, εντάξει, δεν υπάρχει οργάνωση, και αυτό είναι εντάξει, αλλά αν δεν ήταν οι γιατροί των νοσοκομείων, αν είναι εθελοντές μας, αν δεν ήταν οι γιατροί από τις ιατρικούς και οδοντιατρικούς συλλόγους, από την αστυνομία που έχουμε διάφορα θέματα που αμέσως επιλαμβάνονται ή μας καλούν εμάς, από την εισαγγελία, τους εισαγγελείς από όλη την Ελλάδα που όταν τους ξυπνάμε 3 η ώρα το πρωί δεν μας βρίσκουν. Μας ανταποκρίνονται, μας σέβονται, τους σεβόμαστε. Και ο κόσμος, αυτός ο κόσμος, ο οποίος δεν θέλει λέει, να λέει ότι είμαστε εθελοντές να ξέρουν, γιατί θα πούν γιατί το κάνουμε. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον να αμφισβητεί ο ένας τον άλλον. Και θέλω να πω λοιπόν ότι γι' αυτό το λόγο το χαμόγελο θωρακίστηκε, γι' αυτό το λόγο μας στην παρουσίαση εχθές δείξαμε την εξέλιξή του και γι' αυτό το λόγο επιτέλους παρουσιάσαμε μετά από μια δουλειά ενός χρόνου με τους συνεργάτες, γιατί τα στελέχη του χαμόγελου είναι αυτά που κάνουν τη δουλειά και αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή, παρουσιάσαμε τα 10 κέντρα που λειτουργούσαν μεν, αλλά δεν είχαν ταυτότητα. Το Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις κλπ. Πήρα φόρα. Καλά κάνετε και πήρατε φόρα, γιατί 28 χρόνια δεν είναι λίγα. Εγώ θέλω ως Σέρρες, ως νομός, να σας ευχαριστήσουμε ως Χαμόγελο του Παιδιού, όλους τους συνεργάτες σας και εσάς προσωπικά. Ο Ανδρέας, να ξέρετε ότι είναι στις ψυχές όλων μας, γιατί έχετε βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις το νομό Σερρών και σε εξαφανίσεις και σε απομακρύνσεις και σε προσφορά βοήθειας. Επομένως, σας νιώθουμε και δικό μας κομμάτι. Και θέλουμε να μιλάμε μαζί σας και να μας λέτε κι εσείς τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, αν μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς εδώ από τον Οκρητικό Νομό των Σερρών, ώστε να προσφέρετε ακόμη μεγαλύτερο έργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλε. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το χαμόγελο του παιδιού ανήκει σε όλους μας. Ναι. Και δεν ανήκει σε κανένα, ούτε σε ένα διοικητικό συμβούλιο που έχει την ευθύνη, ούτε σε κανένα. Ανήκει στα παιδιά και στην ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν και εσείς συμβάλλετε. Με τον τρόπο σας, με τις δυνατότητές σας και όλοι συμβάλλουν σε κάτι το οποίο είναι θετικό. Να προλαβαίνουμε το κακό. Ακριβώς. Να προλαβαίνουμε τις καταστάσεις. Και είναι πολύ σημαντικό οι περιφερειακοί σταθμοί που μπορούν να έχουν το χρόνο το λίγο παραπάνω και την ποιότητα για να μπορούν να μας ακούνε οι τηλεθεατές και να προλαβαίνουμε το κακό. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα. Η βία και όλα αυτά τα οποία αναδείχθηκαν έντονα στην έρευνα που έκανε η Focus Bar και για το χαμόγελο αλλά και το τι συμβαίνει. Ναι. Και βλέπετε όλα αυτά τα χρόνια οι σταθμοί που πέρασαν και που περνάνε τώρα στην οθόνη μας, ναι, είναι σταθμοί που βασίστηκαν στους χορηγούς, στους εθελοντές, στους επαγγελματίες του χαμόγελου. Είναι πολλοί που ασχολούνται, πολλοί που δημιουργούν στο ΕΚΑΒ το οποίο υπηρετούμε καθημερινά με τα ασθενοφόρα, τις κινητές μονάδες. Είναι πάρα πολλά που γίνονται και δεν μπορεί κάποιος να τα αναφέρει. Κύριε Γιαννόπουλε, επειδή ακριβώς 28 χρόνια δίνετε έναν αγώνα ζωής και μπορεί να μην ο μικρός Ανδρέας να μην βρίσκεται ανάμεσά μας, που τώρα θα ήταν και ολόκληρος άντρας, αλλά έχετε σώσει πολλούς μικρούς Ανδρέηδες. Έτσι και έχετε σώσει πάρα πολλά παιδιά και όχι μόνο παιδιά. Νιώσατε ποτέ ότι κάποιος ήθελε να σας αφανίσει, να σας εξαϊλώσει, να μην υπάρχετε, γιατί σε πολλές των περιπτώσεων μπορεί και να ενοχλούσατε κάποιος και να μην μπορούσαν να κάνουν μια δουλειά η οποία δεν θα έπρεπε να γίνεται στη χώρα που λέγεται Ελλάδα? Δεν το νιώσαμε. Το είδαμε να γίνεται. Δεν ήταν ότι νιώσαμε κάτι και σταθήκαμε την εντοπιστική. Το είδατε να γίνεται. Το είδαμε να γίνεται και το είδαμε να γίνεται από μια συγκεκριμένη κλίκα. Μια συγκεκριμένη κλίκα που δεν αφήνει να λειτουργήσει τίποτα σε αυτή τη χώρα, είτε σε θεσμικό επίπεδο, είτε σε
εθελοντικό, είτε σε οτιδήποτε, είτε και σε μονάδες ακόμη. Ναι. Αν κάποιος δηλαδή ξεχωρίσει για αυτό που κάνει, θα πρέπει να του κόψει τα πόδια. Άρα λοιπόν, ευτυχώς, επειδή το χαμόγελο είναι θωρακισμένο και από πλευράς οικονομικής, ελεγόμαστε από τους ορκωτούς ελεκτές Ένστεν Γιάνγκ, και μετά με αυτή την προσπάθεια που έγινε, βάλαμε μια άλλη, μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, την Deloitte, να ελέγξει τα συγκεκριμένες συκοφαντίες και να απαντήσει σε αυτό. Καθώς επίσης και τόσα άλλα που έχει τις απαντήσεις του. Και όταν είδαν ότι δεν μπορούν να τα βάλουν με το χαμόγελο, πήγαν να τα βάλουν με το Γιαννόπουλο. Άρα να το βγάλουμε από τη μέση αυτών και να καταχραστούμε τη δουλειά του χαμόγελο, γιατί αυτό ήταν ο σκοπός. Αλλά όμως σταματάμε εδώ, γιατί. Όχι, όχι. Σταματάμε. Ξέρετε, αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζει ο απλός πολίτης. Λέω σταματάμε εδώ, δεν λέω σταματάμε εδώ στερεοτυπικά. Ναι. Σταματάμε εδώ όμως, γιατί πρέπει να συνεχιστεί χωρίς να ασχολούμαστε με τις σύντριγγες. Γιατί τι μιλάμε, για έναν δημοσιογράφο, για κάποιο τέλεχος, κάποια υφυπουργό, για κάποιους που ήταν πίσω από. Μπορείτε αυτό να μου πείτε που ενοχλήσατε. Εμείς γνωρίζουμε μόνο ότι σώζετε κάποια παιδιά, σώζετε κάποιους ενήλικες, δίνετε έναν αγώνα, μας δίνετε συμβουλές, κάνετε δράσεις. Ναι, πού ενοχλήσατε, πείτε μου. Αυτό. Μα δεν θα είχατε λόγο ύπαρξης εσείς, εάν το κράτος μπορούσε να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα οποία κάνετε. Μα δεν είναι το κράτος όμως. Είπα προηγουμένως κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι το κράτος που αντιπαρατέθεται. Είναι συγκεκριμένη κλίκα. Είναι συγκεκριμένη κλίκα με κάποιο διεθνή οργανισμό παράρτημα. Είναι συγκεκριμένη κλίκα με κάποιους άλλους εκεί περί αυτό, γιατί τα χρήματα της παιδικής προστασίας. Λέω πράγματα που δεν θα ήθελα να τα πω σήμερα. Λέω, είναι λοιπόν κάποια συγκεκριμένη κλίκα που δεν θέλει να υπάρχει καλό για να μην φαίνεται η αδράνειά τους και η ανεπαρκειά τους. Εχθές όμως ήταν οι θεσμοί εκεί. Να σας διακόψω λίγο, γιατί ήταν και οι θεσμοί και θα μου τα πείτε. Έχετε όσο χρόνο θέλετε. Απλά, αν ζούσε σήμερα ο Ανδρέας, νομίζω ότι θα βάζει τα στήθη του μπροστά για να φύγουν όλοι αυτοί οι οποίοι ενοχλούνται και στο έργο το οποίο κάνετε εσείς και να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας και να μην χάνετε ποτέ. Τα έβαλα για λογαριασμό του, τα στήθη και την ψυχή μου μπροστά, για να μην αφήσω κανέναν, θα έλεγα κάτι αν δεν είμαι τηλεοπτικά, να κάνει κακό σε ό,τι ιερότερο έχει η ελληνική κοινότητα. Προσέξτε, όχι ο Γιαννόπουλος, δεν είναι δικό μου αυτό. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι είναι δικό μου. Είναι των παιδιών και είναι της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο, αν θα δείτε, όλες οι διαδικασίες γίνονται χωρίς εγώ να έχω δικαιοδοσίες. Ναι. Έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμβουλοι τώρα πλέον, εσωτερική έλεγχη, επιτροπή για ελεκτικές διαδικασίες και όχι μόνο η έλεγχη και η εποπτεία στο θέμα των οικονομικών. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Είναι και το αν κάνεις καλή δουλειά. Σωστά. Αν τα παιδιά είναι καλά. Όλα αυτά τα οποία είναι παιδαγωγικά. Έχουμε τώρα ένα καινούριο και σημαντικό στέλεχος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, τον κύριο Αναστασιάδη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που έχει κάνει τη διαφορά, και τόσους άλλους, αλλά έγινε μια επιτροπή πολύ σημαντικών ανθρώπων που στήριζαν μέχρι τώρα το χαμόγελο πολύ ψηλά στο επιχειρηματικότητα, μάνατζερς, άνθρωποι που έχουν και νιάξιμο αλλά έχουν και γνώσεις, που αυτοί θωρακίζουν και το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί όσες γνώσεις και να έχεις, υπάρχουν και άλλοι που έχουν περισσότερες. Έτσι, αυτή η εκδήλωση λοιπόν δεν ήταν απλή εκδήλωση, έγινε μια εκδήλωση η οποία βγήκε από αυτή την ομάδα. Και εμένα με περιόρισαν στα 10 λεπτά. Τους κατήγγυλα βέβαια, αλλά ξέρετε πόσο το ευχαριστήθηκα, ότι υπάρχει κάτι το οποίο έχει δομή, διαδικασία και αποτέλεσμα. Και αυτή η εκδήλωση που το παρουσίασε όλα αυτά, η περιεκτική, γιατί εγώ όταν αρχίζω και μιλάω, έχει τόσα πολλά μέσα η ψυχή μου, που δεν θα τα βγάλω όλα. Και έχετε τόσα πολλά να βγάλετε, είναι αλήθεια, και μπράβο στο κράτος σας και στη δύναμή σας. Πρέπει να περιορίζεσαι και να μιλάνε άλλοι πλέον. Να μιλάνε άλλοι. Μίλησε χτες ο κύριος Νίκος Χριστοδούλου, partner της Deloitte, συνέδριος Deloitte, και παρουσίασε τον έξτρα έλεγχο που έκαναν για όλα αυτά. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Μπρατάκο που ήρθε, και συμπατικό το Μαξίμου που βρίσκεται εκεί, και η αγαπημένη μας η Ρίτσα Επιζόγλη, η οποία διαχρονικά με την ψυχή της είναι σε όλο αυτό που γίνεται. Έτσι. 28 χρόνια λοιπόν, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο σε όλο αυτό το έργο, εσείς ως πατέρας του μικρού Ανδρέα, ως πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, τι θα λέγατε, τι θα βάζετε, ποιο τίτλο θα βάζετε? Και ως εργάτης. Και ως εργάτης, ναι. Γιατί δουλεύω και λειτουργώ 24 ώρες μαζί με την πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Δεν είναι το προεδρυλίκι, είναι κάτι που είναι απλώς έτσι, πρέπει να είναι. Ως εργάτης λοιπόν, και ως άνθρωπος ο οποίος αισθάνομαι τι γίνεται, είναι πρέπει να προλάβουμε τον κατήφορο που έχει πάρει η ελληνική κοινωνία
για τα παιδιά μας, με τη βία και όλη αυτή την κατάσταση. Κατήφορο, ε. Κατήφορο. Ναι. Κατήφορο και καταστροφή. Το λέγαμε πριν από κάποια χρόνια, αν θυμόσαστε, ότι υπάρχουν κάποιες βραδιφλεγείς βόμβες που είναι έτοιμες να σκάσουν με όλα αυτά που έγιναν, με την πανδημία, με τα οικονομικές κρίσεις κλπ. Mm-hmm. Σκάσανε κάποιες, σκάνε κάποιες. Στα παιδιά, στους έφηβους, συνεχίζουμε να έχουμε κάθε δεύτερη μέρα έναν αυτοκτονικό ιδεασμό έφηβου. Έφηβης. Τι λέτε τώρα. Αυτό είναι καταστροφικό για την ψυχή των παιδιών. Ναι. Η βία η οποία καταστρέφει και τα τρία παιδιά που συμμετέχουν. Και το παιδί που δίνει βία και δεν το λέμε θήτη, ναι, γιατί βάζουμε ταμπέλα. Και το παιδί που δέχεται βία, δεν το λέμε θύμα, γιατί είναι αυτό που δέχεται βία. Και το παιδί που παρατηρεί. Και λοιπόν, καταγράφει. Αυτοί λοιπόν που έχουν κάνει ομάδες που δεν τις λέμε συμμορίες, έχει σημασία όλα αυτά. Γιατί αν θέλεις να αποδείξεις ότι μετά από λίγο καιρό αυτές οι συμμορίες των παιδιών θα γίνουν συμμορίες των ενηλίκων, τότε σε λίγο καιρό, 4-5 χρόνια, 6-7, ξέρω εγώ, θα βλέπουμε λοιπόν ότι έγινε στην Σουηδία. Έχει παρέμβει ο στρατός, γιατί τα παιδιά εδώ πέρα πλέον χρησιμοποιούνται για την διακίνηση ναρκωτικών και έτσι οι παραβατικοί πλέον δεν κάνουν τη δουλειά αυτή για να μην κινδυνεύσουν. Μάλιστα. Έχουμε πολύ βαθιά νερά τα οποία δεν έχουν καταλάβει κάποιοι. Και δεν μπορεί μια κυβέρνηση, ένας δήμος, ένα χαμόγελο, δεν μπορεί να τα λύσει αν δεν κάνουμε κοινωνούς την ελληνική κοινωνία και τους γονείς και τους ανθρώπους που νοιάζονται για τα παιδιά. Σε ποιο σημείο το καταφέρνετε αυτό να μας κάνετε κοινωνούς? Γιατί δεν θέλουμε να είμαστε το παράδειγμα που μου είπατε με την παρέμβαση του στρατού και που δεν θέλουμε στην τελική τα παιδιά μας να ανήκουν σε συμμορίες. Γιατί θέλουμε να είναι άξιοι πολίτες, να είναι επιστήμονες, να είναι εργάτες, να έχουν τη δική τους ζωή με αξιοπρέπεια όμως και κυρίως με νομιμότητα. Αυτό είναι και ξέρετε. Τι έχουμε καταφέρει, το οποίο αυτό που έλεγα και χτες και έλεγα στους θεσμούς, χρησιμοποιήστε μας, αξιοποιήστε μας, γιατί δεν μπορεί το χαμόγελο να υποκαταστήσει κανένα θεσμό. Τον συμπληρώνει, αλλά δεν πρέπει να τον υποκαταστά. Πρέπει να λειτουργούν οι θεσμοί. Έτσι λοιπόν πρότεινα και στην κυρία Ζαχαράκη, που εγώ αισθάνθηκα καλά μαζί της. Πρέπει να το πω αυτό, γιατί πρέπει να λέμε τα καλά. Βεβαίως. Κάναμε διάφορες προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις κλπ. Ναι. Έχουμε τεράστια εμπειρία που μας αξιοποιούν άλλες χώρες. Μας αξιοποιούν άλλοι οργανισμοί διεθνείς. Και διαθέσαμε ακόμη μια φορά τα 10 κέντρα που το χαμόγελο του παιδιού αξιοποιεί και λειτουργεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Το Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας, το Κέντρο για την Κακοποίηση και Εκμετάλλευση, γραμμές υποστήριξης, βοήθειας, όλες οι γραμμές δεν τις λέω τώρα για να μην καθυστερήσω, Κέντρο Υποστήριξης Ευαλώτων Οικογενειών, Παιδιών και Νέων, Σπίτια Φροντίδας, Κέντρο για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια, Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, Κέντρο για τη Βία και τον Εκφοβισμό Bullying, Ακαδημία Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Smile Academy και Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις Παιδιών και Ενηλίκων. Αυτά πλέον πήρανε μορφή, πήρανε, γιατί τα κάναμε, αλλά αν ρωτούσα τον καλύτερο που ξέρει για το χαμόγελο, δεν θα μπορούσε να απαντήσει τι κάνει το χαμόγελο. Έχετε δίκιο, δεν θα μπορούσαμε να απαριθμίσουμε 10 σταθμούς, αυτό έχετε δίκιο. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα, πάμε στο χαμόγελο του παιδιού. Δηλαδή στην τελική πρέπει να σας πω, καλά κάνετε και τα λέτε εσείς και τα γνωστοποιείτε, αλλά εμείς ένα χαμόγελο του παιδιού ξέρουμε. Ναι, και εσείς μετά μας κατευθύνετε. Και όχι απλά μας κατευθύνετε για να κολυμπήσουμε μόνοι μας. Εσείς μας βοηθάτε. Εσείς παρεμβαίνετε. Έτσι είναι. Γι' αυτό σας ευγνωμονούμε. Δεν παρεμβαίνουμε μόνοι μας. Θα πάρουμε έναν αστυνομικό που ξέρουμε ότι κάνει τη διαφορά. Θα πάρουμε την εισαγγελέα που ξέρουμε ότι έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες. Θα πάρουμε τον γιατρό, το νοσοκομείο και να υποδεχτεί το παιδί, τα παιδιά και να βάλουμε το μέσον. Δεν καλή είναι έτσι λέξεις. Θα πάρουμε μια ιδιωτική κλινική. Δεν θα υπάρξει παιδί που κινδυνεύει με καμία δύναμη που θα περάσει από το χαμόγελο και δεν θα του βρούμε λύση. Αυτό το λέω απόλυτα. Περνάνε όμως. Δεν μπορούμε σε όλα. Ναι. Δεν μπορούμε σε όλα, όπως είναι ας πούμε, τα θέματα των ευάλωτων οικογενειών και παιδιών. Καταφέρουμε περίπου 19.000 παιδιά και οικογένειες. Αυτή τη στιγμή αρχίζει και λείπουν υλικά, λείπουν ήδη. Λείπουν το λάδι, λείπει το. Και έτσι προσπαθούμε τώρα να κινητοποιήσουμε τα ελαιοτριβία. Λείπουν. Κινητοποιήστε και εμάς τους πολίτες. Έρχονται και Χριστούγεννα, ξέρετε, είναι η εποχή εκείνη που δεν ξέρω τι μας πιάνει και προσφέρουμε κάτι τις περισσότερο από ό,τι άλλες εποχές. Κινητοποιήστε μας, κύριε Γιαννόπουλε. Θα συγκεντρωθούν όλα αυτά τα είδη. Αυτό θέλουμε και μάλιστα προτείναμε αυτά που πέφτουν από τα δέντρα να πηγαίνουμε να βρούμε εχοθελοντές να τα μαζεύουμε και να τα προσφέρουμε στα παιδιά, γιατί υπάρχουν και παιδιά που δεν παίρνουν βιταμίνες.
Δηλαδή έβλεπα τα πορτοκάλια πριν ότι ναι, μεν υπάρχει έλλειψη, αλλά μια υπάρχει έλλειψη, από την άλλη λεμόνια και πορτοκάλια, αν δείτε σε όλα τα δέντρα, στα σπίτια, σε κτήματα κλπ, πέφτουν κάτω και καταστρέφονται. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Πού μπορούμε να δώσουμε, περιμένετε τώρα, γιατί εδώ μου λέτε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και όταν λείπει κάτι από ένα παιδί. Καταρχάς δεν πρέπει να λείπει κάτι από ένα παιδί. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά δεν πρέπει να λείπει. Επομένως, εμείς πού μπορούμε να προσφέρουμε. Άντε και πείτε ότι θέλουμε να προσφέρουμε λάδι, θέλουμε να προσφέρουμε κάτι άλλο. Εσείς θα μας πείτε τι. Τα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένεια σε όλη την Ελλάδα, είναι, γιατί πρέπει να καθυστερήσω να σας τα καταφέρω, που είναι στο site hamogelo.gr. Ναι. Μπορούν να μας ενημερώσουν και μπορούμε να κάνουμε και έχουμε σκεφτεί να κάνουμε και ένα διπορικό σε όλες. Κάποτε είχαμε περάσει από τις Σέρρες. Και περνάτε, μας επισκέπτεστε, ναι, και για άλλες δράσεις. Εκτός από τα ιατρικά που πάντοτε συμμετέχουν τα παιδιά, από τα σχολεία κλπ. Είχαμε και κάναμε κάτι το οποίο ήταν μοναδικό. Σταματάγαμε σε σταθμούς όπου δημιουργούσαμε κάποιες δυνατότητες να μπορούν όλοι να συνεισφέρουν, από τη μία από την άλλη να ενημερώνονται. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε πάλι ένα μαραθώνιο ενημέρωσης. Σωστά. Που σκοπό έχει να κινητοποιηθούμε. Ωραία. Όλοι, όχι από φιλανθρωπική διάθεση όμως, από υποχρέωσή μας, όπως είπατε. Δεν μπορεί ένα παιδί να ξέρουμε. Κύριε Γιαννόπουλε, δεν σας λυπόμαστε. Δεν σας λυπόμαστε. Απλά ευγνωμονούμε ό,τι ευγνωμονούμε που υπάρχετε. Δεν θέλουμε να σας λυπηθούμε. Τι να σας πω τώρα. Και το δικό μου παιδί μπορεί να φτάσει στα δικά σας χέρια. Θέλω να το φροντίσετε όπως θα το φρόντιζα εγώ. Επομένως, δεν σας λυπόμαστε. Να μην λυπόμαστε στους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση. Το χαμόγελο δεν είναι ούτε για λύπηση ούτε για τίποτα. Γινόμαστε ζητιάνοι και είμαστε πολύ περήφανοι που ζητιανεύουμε. Δεν πειράζει. Πάρτε μας και εμάς να ζητιανεύσουμε μαζί. Πάντως, να ξέρετε ότι το επιλογές μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με όποιο τρόπο εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι, να βγάλουμε προς τα έξω κάποια μηνύματα, να συγκεντρώσουμε ό,τι είναι να συγκεντρώσουμε και να βοηθηθεί κόσμος. Τώρα. Κάνει μια εκστρατεία με σλόγγαν. Το σλόγγαν το οποίο θέλουμε να περάσουμε, οι ευχές να γίνονται πράξεις. Ωραία. Να μην μένουμε μόνο. Έτσι λοιπόν αυτό το διάστημα, και θα σας βάλουμε και εσάς στο παιχνίδι, γιατί συμμετέχετε έτσι κι αλλιώς με τον ένα τον άλλο τρόπο, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε έστω και για τα Χριστούγεννα, γιατί ναι. Τα Χριστούγεννα είναι κάποιες ιδιαίτερες ημέρες που ναι, πρέπει είναι. Να δώσουμε δυνατότητα. Να, και σε όλους να χαρούν και να αισθανθούν και εκείνοι όπως αισθανόμαστε και εμείς κάποιοι της οικογένειάς μας. Επομένως και δεν ξέρω ποιον μπορώ να φιλοξενήσω εδώ στις Σέρρες από την κοντινή Θεσσαλονίκη να μας μεταφέρετε το μήνυμά σας. Θέλω Βεβαίως. Να μου πείτε πόσα παιδιά μεγαλώσατε. Είναι περίπου τα 1500. Ναι. Λέω το περίπου γιατί κάθε φορά. Αλλά το σημαντικό είναι ότι στηρίζουμε και παιδιά μέσω της ημερήσιας φροντίδας, του σπιτιών ημερήσιας φροντίδας, που δεν τα μεγαλώνουμε άμεσα, τα μεγαλώνουμε έμεσα, γιατί παραμένει η οικογένεια. Έστω και αν υπάρχει μια ισχνή δυνατότητα να μπορούν να είναι με την οικογένειά τους και υπάρχει κρίση, μέσα από τα σπίτια ημερήσιας φροντίδας στηρίζουμε και τους ενήλικες και τα παιδιά. Ναι, οπότε και εκεί βγαίνουν και να σας πω αποτελέσματα, γίνονται φοιτητές, προχωράνε τη ζωή τους. Γίνονται καλά, καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά, γιατί τους δίνει κάποιος ένα στήριγμα. Σε φεύγουν είναι από το μαύρο κύκλο και πάνε στον διπλανό που είναι πιο φωτεινός. Είναι όμως, είναι όμως και τα παιδιά που στηρίξαμε το τελευταίο χρόνο, το τελευταίο διάστημα. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή το πρώτο εξάμεινο ήταν περίπου 60.000 παιδιά του 2023. 60.000 παιδιά μέσα από τις δράσεις μας. Κάθε εξάμεινο κάνουμε απολογία μέσω εσάς, ναι, για το τι γίνεται. Και λάβαμε 4.719.000 κλήσεις τα 28 χρόνια λειτουργία μας και πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά στηρίξαμε σε συνολικά, ενώ διαχειριστήκαμε σοβαρά θέματα 864.000 παιδιών. 864.350, γιατί πρέπει να ακούγεται κάθε πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένα παιδί. Είναι ένα παιδί. Καλά κάνετε και τα λέτε τα νούμερα, γιατί δεν είναι νούμερα. Είναι ένα παιδί πίσω από κάθε αριθμό. Διακομίσαμε στην περιοχή σας και είναι και οι Σέρρες μέσα σε αυτό. Ναι. 33.819 νεογνά και παιδιά με τα ασκητικές μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών στην ευρύτερη περιοχή, στη Βόρεια Ελλάδα, αν δεν ήταν οι μονάδες μας, όμως μέσω του ΕΚΑΒ. Μας καλεί το ΕΚΑΒ. Γιατί εμείς θέλουμε να λειτουργεί ο θεσμός. Αν ακυρωθεί, που αυτό προσπαθούν να κάνουν κάποιοι, όχι, δεν είμαι να κυβερνητικά ή οτιδήποτε άλλο, προσπαθούν να απαξιώσουν το ΕΚΑΒ. Αν απαξιωθεί το ΕΚΑΒ, όταν θα καλέσουμε, ποιον θα καλούμε, το ιδιωτικό,
Το ιδιωτικό να το χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε κάποια χρήματα να πληρώσουμε κλπ. Αλλά η ποιότητα δεν θα είναι καλύτερη. Το λέω αυτό για να καταλάβουν κάποιοι. Γιατί πρέπει το ΕΚΑΒ να έχει ποιότητα, να έχει ασθενοφόρα κατάλληλα, να έχει ανθρώπους. Εμείς λοιπόν υπηρετούμε το ΕΚΑΒ με τις κινητές μονάδες που είναι υπερσύγχρονες και που είναι οι μοναδικές που λειτουργούν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και κάνουμε νοσηλεία κατοίκων μαζί με το Ιπποκράτειο, που υπάρχουν παιδιά που στηρίζουμε και στη δική σας περιοχή, με το Ιπποκράτειο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θέλω να πω θεσμικά. Η ομάδα μας λοιπόν κρατάει αυτά τα παιδιά στο σπίτι. Γιατί αν δεν ήταν η ομάδα αυτή, ούτε οι γονείς θα γινόντουσαν εντατικολόγοι, ούτε θα μπορούσαν να είναι η οικογένεια στο σπίτι τους, αλλά θα ήταν στο νοσοκομείο. Είναι πράγματα όμως που δεν πουλάνε, ξέρετε, μέσα σε παρένθεση το δεν πουλάνε, γιατί έχει πολύ πόνο. Εκεί χρειάζεται να είμαστε αρρωγοί όμως. Και όχι σε αυτά που πουλάνε. Τέλος πάντων, τώρα μην με οδηγείτε να πω κι εγώ κάτι περίεργο. Θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου απαντήσετε αν υπήρξε περιστατικό το οποίο δεν προλάβατε. Δηλαδή να έχετε ειδοποιηθεί, να πράττετε τα δέοντα, αλλά τελικά να είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που ουσιαστικά δεν είχαμε το ευχάριστο αποτέλεσμα. Υπήρξαν τέτοια περιστατικά. Εννοείται από πλευράς υγείας. Από πλευράς υγείας, από πλευράς κακοποίησης, από πλευράς θανάτου, από... Τι να σας πω τώρα. Από πλευράς κακοποίησης δεν έχει το χαμόγελο την εξουσία να μπαίνει στα σπίτια κάποιον. Ναι. Όταν λοιπόν στέλνουμε τρεις και τέσσερις καταγγελίες, αναφορές, μέσω του εισαγγελέα που είμαστε υποχρεωμένοι και τελικά το παιδί βρίσκεται νεκρό, ναι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και δεν είναι δικαιολογία αυτό. Γιατί κάποιοι λένε, γιατί δεν πάτε εσείς. Με ποιο δικαίωμα θα πάμε εμείς και πώς θα χτυπήσουμε την πόρτα του άλλου. Όμως, αν γινόταν σωστά όλη αυτή η διαδικασία, και επειδή έχουμε λύσεις, και λύσεις είναι οι Δήμοι να θωρακιστούν με, γενικότερα με υπηρεσίες κοινωνικές, όχι κοινωνικούς λειτουργούς. Γιατί μια διαπιστημονική ομάδα, την οποία έχουμε και το έχουμε προτείνει. Και πρέπει να έχουν προσωπικό, γιατί πάλι ένας-δύο κοινωνικοί λειτουργοί δεν φτάνουν σε μια τεράστια περιοχή να καλύψουν και τα επιδόματα, να καλύψουν και το ένα, να καλύψουν. Άρα είναι εύκολο να τους βρίζεις τους ανθρώπους αυτούς, αλλά δεν φταίνε αυτοί. Ωραία. Για αυτό. Κοιτάτε τώρα, εμείς εδώ στο Μητροπολιτικό Δήμο του νομού μας, στις Σέρες, έχουμε και νέα δημοτική αρχή. Επομένως, να φροντίσουμε να έρθετε σε επαφή, γιατί έτσι κι αλλιώς, μόλις χθες η νεοεκλεγής δήμαρχος είπε ότι η προτεραιότητά της είναι το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Άρα, δείτε κι εσείς. Απλώνω το χέρι, ναι, και μεταβιβάστε τις, λοιπόν, γιατί εμείς μόνο με τους Δήμους μπορούμε να κάνουμε δουλειά, έστω και χωρίς την απόλυτη λειτουργία. Έχουμε σύμφωνα συνεργασία με τους περισσότερους Δήμους. Δεν θυμάμαι αν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή με τις. Και εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω με βεβαιότητα. Ξέρω ότι μας βοηθήσατε σε πολλές περιπτώσεις. Δεν ξέρω αν έχετε την άμεση συνεργασία. Γιατί να μην την αποκτήσουμε όμως, αν δεν την έχουμε αυτή τη συνεργασία. Και ένα παιδάκι να σώσουμε. Από εσάς, για να το δώσω στην καινούργια δήμαρχο και στη δημοτική αρχή. Γιατί εμείς βλέπουμε τη δημοτική αρχή συνολικά δεν έχουμε ιδιαίτερες προτιμήσεις κλπ. Και δεν θέλουμε να έχουμε. Όπως στους άλλους Δήμους σε όλη την Ελλάδα και εκεί. Να ανοίξουμε κάποιες συνεργασίες προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και στην τελική, να το πω και πάρα πολύ απλά, ας σας εκμεταλλευτεί ο Δήμος, ας προσφέρετε εσείς τις υπηρεσίες που είστε και άριστοι γνώστες, και τέλος πάντων ο ένας να βοηθήσει τον άλλον και να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Να τις εκμεταλλευτεί, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα αποτέλεσμα σημαντικό για τα παιδιά και τις οικογένειες. Έχουμε και πολλές ευπαθείς ομάδες εδώ, νομίζω ότι θα. Έχουμε πολύ δουλειά. Το έχουμε διαπιστώσει με τις κινητές μονάδες, με τα πολυατρία που ερχόμαστε, κάνουμε προληπτική ιατρική. Έχουμε διαπιστώσει πολλά προβλήματα σε κάθε περιοχή, τα οποία εντοπίζουμε, περνάμε στις υπηρεσίες, καλύπτουμε ή καλύπτουν οι γιατροί, γιατί πρέπει να σας το πω αυτό. Αυτοί οι εθελοντές γιατροί που έρχονται εκεί από την περιοχή, τα καλύπτουν εκείνοι και τα νοσοκομεία. Είναι πολλά πράγματα που δεν φαίνονται και δεν θέλουμε να φαίνονται. Τότε βρέθηκε ένα παιδί και σώθηκε. Κάνει αυτή την προσπάθεια και μας γράφει ο πατέρας μετά. Ότι ρε παιδιά, αν δεν είσαστε εσείς, εγώ είχα πάει σε τόσους γιατρούς και δεν βρίσκατε το πρόβλημα καρδιάς που είχε το παιδί μου και σώθηκε γιατί θα είχε πεθάνει. Καταλαβαίνετε τι σου λέω. Και δεν ήταν ο φτωχός ο γονιός. Ο φτωχός ο γονιός, το λέω γιατί καμιά φορά απαξιώνουμε. Ήταν ο γονιός αυτός, γιατί προληπτική ιατρική δεν κάνουμε σε παιδιά που έχουν ευάλωτες οικογένειες. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα και εμείς έχουμε υποχρέωση. Η προληπτική ιατρική λείπει. Λείπει από τη χώρα μας. Δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό σημείο, κύριε Πρόεδρε μου, για να προλάβουμε τα χειρότερα. Λείπει. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω λοιπόν, από το δάχτυλό μας. Είναι πάνω από 150.000 παιδιά, έτσι. 160 τώρα έχουν φτάσει. Ναι. Και αφήνουμε το θέμα και το πρόβλημα στους γιατρούς τοπικούς.
εξοπλισμού για τους τοπικούς και τα τοπικά νοσοκομεία κλπ. Τι να περιμένουμε, το επόμενό σας βήμα ποιο είναι? Μου είπατε για τους 10 σταθμούς, τον απολογισμό σας τον κάνετε, τον έλεγχό σας τον δέχεστε. Η πρώτη γραμμή υπάρχει, γερή να είναι και όλοι πραγματικά ανταποκρίνονται. Τι άλλο θέλετε να δημιουργήσετε, πού έχετε εντοπίσει ακόμη κάτι το οποίο λείπει? Είναι πολλά, αλλά πολλά πρέπει, είναι. Πρέπει να κρατήσουμε την ποιότητα της λειτουργίας μας. Mm. Γιατί έχουμε, ξέρετε, είναι ένα ελάττωμα που έχουμε να αξιοποιούμε το επιστημονικό προσωπικό. Ελάττωμα γιατί δεν είναι φιλανθρωπία. Όταν είναι φιλανθρωπία είναι εύκολο και καλή είναι η φιλανθρωπία, αλλά με γνωρισμένο σημείο. Χρειαζόμαστε εργάτες και λάτζα. Εμείς κάνουμε λοιπόν, είμαστε εργάτες και είμαστε στην πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Οι αστυνομικοί θα μας πάρουν τηλέφωνο, έχουν κάποια παιδιά στο αστυνομικό τμήμα, δεν έχουν πάπερς, δεν έχουν δυνατότητες κλπ. Και θα πάμε να κάνουμε αυτή τη λάτζα. Ωραία. Υπάρχουν πολλοί αρχηγοί σε αυτή τη χώρα. Άρα λοιπόν αυτό που θέλουμε, επειδή το τελευταίο διάστημα δεν σας κρύβω ότι επηρεαστήκαμε με όλα αυτά τις φήμες που δημιούργησαν για άλλους φορείς κλπ. Επηρεάστηκαν όλοι οι φορείς. Και το λέω και για αξιόλογους φορείς τοπικούς που κάνουν αξιόλογη δουλειά, έτσι, οι οποίοι επηρεάστηκαν οικονομικά γιατί ο κόσμος μπερδεύτηκε. Αν δουν λοιπόν και δείτε την έρευνα που έκανε η Focus Bari, το βλέπουμε αυτό, αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο το οποίο είμαι πολύ περήφανος να σας το πω. Της ΜΚΟ και το χαμόγελο του παιδιού. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να πω αυτό που σκέφτομαι. Εγώ κρατάω το χαμόγελο του παιδιού. Ό,τι άλλο μπορεί να υπάρξει, ας υπάρξει. Αυτό ότι προβληματιστήκαμε είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Λόγω του ενός προβληματιστήκαμε για όλους τους υπολείπους. Ας μην τα βλέπουμε όμως αυτά, γιατί σας λέω ότι και ένα παιδί, αν βοηθηθεί παραπάνω, θα είναι κέρδος. Γι' αυτό που σας έλεγα ότι υπάρχουν αξιόλογοι φορείς, αλλά πρέπει να περιχαρακωθούν, να ελέγχονται, να υποπτεύονται. Τώρα έγινε ένας νέος νόμος, τον οποίο είχαμε συμβάλει και εμείς πριν από αρκετά. Πολύ ωραία. Όμως υπήρχε, αλλά δεν προωθήθηκε. Γιατί πρέπει να μην μπαίνουν αυτές οι αμφισβητήσεις γενικά και αόριστα. Γιατί υπάρχουν φορείς, όπως έλεγα, και τοπικοί και άλλοι, οι οποίοι κάνουν αξιόλογη δουλειά. Και όμως περνάει ένα ρεύμα και λέει άκυρη όλοι. Δεν γίνεται, αν δεν υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Είναι και ίδιον των Ελλήνων να ακυρώνουμε τα πάντα όμως. Δηλαδή, εντάξει, μην παραξενευόμαστε. Κύριε Γιαννόπουλε, εγώ κρατάω το χέρι που απλώσατε και εδώ στις Σέρρες. Θέλουμε να έχουμε επικοινωνία. Χρησιμοποιήστε μας, ζητήστε μας, εκμεταλλευτείτε μας, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε. Απλά να βγει αποτέλεσμα, να προσφέρουμε κι εμείς. Αξιοποίηση λέγεται, αξιοποίηση. Αξιοποίηση λοιπόν. Μη φοβόμαστε και τις λέξεις. Πάμε μπροστά. Πάμε να βοηθήσουμε όποιον έχει ανάγκη. Έτσι. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ που μου κάνατε την τιμή και ήσασταν κοντά μας. Πολύτιμη συνομιλία μας, πραγματικά. Να τα χιλιάσετε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.